Στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και πιο συγκεκριμένα στην απόκτηση στέγης αλλά και σε φθηνότερα ενίκια στοχεύουν 7 από τα 45 μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα σε αυτά είναι η έναρξη του προγράμματος «Σπίτι μου 2» ύψους 2 δις με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνοντας τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρώτη κατοικία πάνω από 15.000 νέοι ή νέα ζευγάρια ηλικίας έως και 50 ετών, με επιτόκιο μισό από το εμπορικό. Πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων για δάνεια έως 20.000 ευρώ με μηδενικό επιτόκιο και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων παλαιών κατοικιών, αλλά και απαλλαγή από το φόρο ενοικίου για 3 χρόνια για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κλειστά ακίνητα ή αν μετατρέψουν σε μακροχρόνια μια βραχυχρόνια μίσθωση. Τα μέτρα αυτά, τα οποία μπορούν να δώσουν μια λύση στο υπαρκτό πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά ακινήτων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Ιωαννίνων, Θεόδωρος Μπάσιος. Ακούσαμε αρκετά πράγματα στη ΔΕΘ. Θεωρούμε ότι κάθε τι που ακούγεται είναι προς θετική κατεύθυνση. Απλά πρέπει να δοθούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες έτσι ώστε τα προγράμματα να είναι ρεαλιστικά για την αγορά. Ακούσαμε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» εξαγγέλθηκε, το οποίο δυστυχώς ακούσαμε ότι θα ενεργοποιηθεί από το δεύτερο εξάμηνο του 2025, εάν είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Αυτό είναι αρνητικό γιατί δημιουργεί μια στάση αναμονής στην αγορά. Βέβαια, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, ελπίζουμε, να ακουστεί η αγορά, να ακουστούν οι λεπτομέρειες, να εισαχθούν στο πρόγραμμα για να γίνει ρεαλιστικό και να διευρυνθούν τα κριτήρια έτσι ώστε να εισαχθεί ο περισσότερος κόσμος στο πρόγραμμα. Η νέα εξαγγελία που ακούσαμε και ήταν έκπληξη για μας ήταν το άτοκο δάνειο των 20.000 ευρώ για επιδότηση για την ανακαίνιση των παλαιών κατοικιών. Ένα θετικό πρόγραμμα. Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Επίσης, θετικό ακόμα είναι ότι ανοίγουν τα παλιά ακίνητα, τα κλειστά ακίνητα και με φοροαπαλλαγή για τρία χρόνια τα ακίνητα που ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν είχε διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα, για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν κλειστά. Θα δοθούν ακίνητα στην αγορά, ίσως να εξομαλυνθεί η κατάσταση με την ακρίβεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Πάντως, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται τα τελευταία χρόνια σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση, και σε αυτό ο Πρωθυπουργός έδωσε κίνητρα προκειμένου να μετατραπούν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια. Μπορεί να λύσει το πρόβλημα μια τέτοια προοπτική? Ναι, θα μπορούσε να λυθεί. Είδαμε ότι ίσως να μπει ένας κόφτης στα βραχυχρόνια ακίνητα, στα ακίνητα που μπαίνουν στη βραχυχρόνια μίσθωση, ο οποίος κόφτης θα μετράει εάν τα βραχυχρόνια στο πλήθος του σου είναι περισσότερα από τα μακροχρόνια, τότε θα υπάρχει ένα πάγωμα στις νέες άδειες για τα βραχυχρόνια ακίνητα, για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως αυτό επιδράσει θετικά. Βέβαια, δεν είναι και τόσο σωστό αν με ρωτήσετε, γιατί ίσως κάποιος κόσμος έχει επενδύσει αυτή τη στιγμή να φτιάξει κάποια ακίνητα, τα έχει ανακαινήσει, έχει ρίξει αρκετά χρήματα για να μπει σε αυτό το κομμάτι και με αυτό το πρόγραμμα τον κόβει η κυβέρνηση και βρεθεί σε μια κατάσταση προεκπλήξεως. Ενδεικτικό πάντως της κατάστασης, όπως εξήγησε ο κύριος Μπάσιος για μία ακόμη φορά, είναι ότι αυτή την περίοδο, και ενώ η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί πρωτοετής φοιτητές, ένας σημαντικός αριθμός ακινήτων παραμένουν αδιάθετα, είτε γιατί οι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να μην τα νοικιάσουν εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης και προτιμούν να τα κρατούν κλειστά, κυρίως στις περιπτώσεις όπου έχουν μεγάλο αριθμό ακινήτων, είτε λόγω των υψηλών ενοικίων, με αποτέλεσμα να μην είναι προσιτά. Ωστόσο, υπάρχει και ένας ακόμη λόγος, δηλαδή η μείωση του αριθμού των πρωτοετών φοιτητών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Μάλιστα, ο κύριος Μπάσιος εξέφρασε φόβους ότι μελλοντικά, κυρίως και με την έναρξη λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην χώρα, ο αριθμός των φοιτητών που θα φτάνουν στην πόλη μας να είναι ακόμη μικρότερος. Δυστυχώς, είναι μερικοί που όντως δεν τους νοιάζει, ίσως έχουν πολλά ακίνητα και ανεβαίνει η φορολογία τους έτσι ώστε να είναι ασύμφορο να μισθωθούν. Και βλέπουμε, ναι, φέτος βλέπουμε και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα τέτοια περίοδο. Παλαιότερα δεν βρίσκαμε ούτε υπόγεια γκαρσονιέρα. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα και ο κόσμος παραπονιέται. Αυτό το βλέπουμε. Βέβαια,
Άλλοι λόγοι, περισσότεροι λόγοι φύστανται για αυτό το πράγμα, όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής, τα έχουμε πει, η ελάχιστη βάση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, η ακρίβεια. Αργότερα το βλέπουμε και στο πέρας του χρόνου, ίσως και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια επιδράσουν σε αυτό και να δούμε την πόλη μας ότι να μένουν τα σπίτια τους ξενίκιαστα από φοιτητές, να μειώνονται φοιτητές στην πόλη μας.